καταλαβαίνετε ότι με αυτό το κλίμα που δημιουργούν τις κινδυνολογίες και του φασισμού και του φανατισμού, συγγνώμη, ότι αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα και νεαρές ηλικίες, οι οποίες έχουν και άλλα κούσματα, δεν είναι τόσο αθώα υπόθεση, αλλά εγώ είμαι κατά του να τιμωρούμε με αποβολές, παρά το ότι αυτές οι παρελάσεις είναι έξω από το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, το κανονιστικό, το οποίο δεν το ψηφίσαμε εμείς. Εγώ σας το λέω εδώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχω αρθρογραφήσει κατά των μαθητικών παρελάσεων. Μόνο σε εμάς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα δείτε σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει μαθητική παρέλαση. Τι πρέπει να πει παρέλαση, τι είναι στρατιώτες οι μαθητές. Συμμετέχουν όμως οι παρελάσεις. Μαθητές είναι. Είναι εντάξει, μπορεί να σήμερα συμμετέχουν. Είναι υπέρ μαθητικών παρελάσεων, έτσι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ναι. Όχι, είναι. Πώς είναι, αφού βλέπετε ότι πηγαίνουν οι υπουργοί στις παρελάσεις. Μα είδα πάρα πολλούς συνάδελφους που τους χειροκροτούν. Εγώ σας το λέω. Σας το λέω εφθαρσός. Με πάθος. Εγώ σας το λέω εφθαρσός, γιατί εμείς δεν βγαρεύουμε ψήφους. Όχι, εγώ σας το λέω πραγματικότητα. Καλλιεργώντας ένα συνάδελφο, τέσσερις συνάδελφους να χειροκροτούν με πάθος.